γιατί είχαμε το βράδυ, για αυτές το απόγευμα στο βαθύ, στη Σάμμο. Στο βαθύ της Σάμμου, στο hot spot. Εκεί στον καταβλισμό που υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες, ξεκινήσανε κάποια επεισόδια μεταξύ Σύριων και Αφγανών. Έβγαλαν όπου μαχαίρια, σιγά άγρια επεισόδια. Σιγά σιγά τα γεγονότα αυτά επεκτάθηκαν. Μπήκε και μια φωτιά, όπως βλέπετε και στα πλάνα που σας έχουμε εδώ. Έχουμε τραυματίες. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου. Ο κύριος Γιώργος Τάντζος είναι ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας όμως είναι και η Βιολέτα Τρυπόδη από την Σεμιακή Τηλεόραση. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε, καλημέρα Βιολέτα. Θα ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο. Δήμαρχε, δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ. Τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή επικρατεί ηρεμία. Υπάρχει πληθυσμός που βρίσκεται φυσικά εκτός καταβλισμού. Έχει βρει καταφύγιο σε κοινόχρηστους χώρους. Επικρατεί ηρεμία. Ευχόμαστε με το ξημέρωμα να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η ηρεμία, διότι η ανησυχία είναι μεγάλη. Αυτό που έχουμε ζήσει από χθες το απόγευμα με τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης και τα μαχαιρώματα τα οποία υπήρξαν με τους τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμούς, και κατόπιν όλα τα επεισόδια που έγιναν στο χώρο του καταβλισμού, ο οποίος είναι ενωμένος με την πόλη, όχι απλά μας ανησύχησαν, έχουν χτυπήσει συναγερμό σε όλους μας. Πιστεύω και στο αρμόδιο Υπουργείο, υπήρχε χθες το βράδυ συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχουμε λάβει κάποια μέτρα. Σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία της πόλης. Μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε ότι η αναλογία κατοίκων και μεταναστών προσφύγων είναι ένα προς ένα. Αυτό που λέτε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βέβαια. Και μας είπατε ίσως αριθμός, έξω. Ίσως αριθμός προσφύγων και ίσως κατοίκων. Μα ξεπερνούν τις 5.700 κύριε Δημαρχέ, έτσι δεν είναι? Έτσι. Και έχουμε 7.000 μόνιμους κατοίκους. Ορίστε μας. Όχι απλά ανησυχούμε, είμαστε κυριολεκτικά στο κόκκινο. Δεν μιλάμε αν εξαντλείται ή δεν εξαντλείται υπομονή. Πρέπει εδώ και τώρα αυτός ο πληθυσμός να φύγει δίκιο από το νησί. Έχετε Πρέπει να φύγει άμεσα. Ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Βιολέτα, Βιολέτα, είχαμε και τραυματίες από την εσύ. Παρακολούθησες και δημοσιογραφικά τα γεγονότα. Είχαμε και τραυματίες από τις συγκρούσεις αυτές μεταξύ Σύριων και Αφγανών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την Βιολέτα Τρυπόδη. Ακούω και το κοντρόλ. Ωραία. Ωραία, τώρα σ' ακούμε, τώρα σ' ακούμε. Τώρα σας ακούω και εγώ καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Η κατάσταση σήμερα βέβαια δεν θυμίζει τίποτα την εικόνα που παρουσίαζε χθες το βράδυ το Κέντρο Αποδοχής και Ταυτοποίησης. Μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία, αλλά εικάζουμε όλοι ότι. Πρόκειται για εμπρισμό, έτσι, Βιολέτα? Δεν είναι εμπρισμός. Όλοι αυτό λένε τουλάχιστον. Εκεί συγκλίνουν. Να σας όλα ανοιχτά. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε φωτιές καθημερινές. Διότι υπάρχουν φαβέλες γύρω από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, αυτοσχέδιες σκηνές, όπου οι άνθρωποι μέσα έχουν καζάκια, φτιάχνουν το φαγητό τους, το ρόφημά τους και ανάβουν φωτιές πολλές φορές για να ζεσταθούν. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και θέλω και την άποψή σας, κύριε Δήμαρχε. Γιατί? Εάν στους καταβλισμούς υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές, όπου όλα αυτά τα επεισόδια μπορεί να συνδέονται με τα γεγονότα στη Βόρεια Συρία, έτσι ξεκίνησαν κύριε Δήμαρχε? Είναι το πιθανότερο, είναι η πιθανότερη εκδοχή. Μιλάμε για βίαιες συγκρούσεις. Ευτυχώς που η αστυνομία έλαβε μέτρα καταστολής, είχαμε εξέγερση. Είδαμε αυτό είναι το χειρότερο. Θεσσαλονίκη προχθές. Και η φωτιά, συγχωρέστε με, η φωτιά ήταν κομμάτι της εξέγερσης. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας, ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Υπήρξε απόπειρα να υπάρξει πυρκαγιά από τη μία πλευρά, αυτή δεν επέτυχε. Οπότε συνέπεια, συνέχεια των οδοφραγμάτων που είχαν στήσει, είχαμε φωτιά και ισχυρή έκρηξη στο δυτικό άκρο του καταβλισμού. Και κατόπιν λαμπάδιασε ο τόπος κυριολεκτικά. Αυτό ενισχύει την άποψη. Ακούστε. Ακούστε, συγχωρέστε με, αν απόψε είχαμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, ναι, το μάτι, λυπάμαι που θα το πω, θα οχριούσε μπροστά σε αυτό που θα συνέβαινε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για να καταλάβουμε το μέλλον. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο και την Βιολέτα Τρυπόδη.